αγαπητοί τηλεθεατές, χαίρετε. Στο σημερινό θέμα της εκπομπής μας θα μιλήσουμε για το μεγάλο και δαιμονικό πάθος του εγωισμού. Φοβερό είναι αυτό το πάθος του εγωισμού. Είναι μεγάλη η ασθένεια της ψυχής κατά τους πατέρας της Εκκλησίας, που αν δεν την αντιμετωπίσει γρήγορα ο άνθρωπος, τον οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια στην πνευματική καταστροφή. Οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας μας, που ήταν φωτισμένοι από το Άγιο Πνεύμα, μας διδάσκουν πως ο εγωισμός είναι η μητέρα όλων των παθών, αφού δεν υπάρχει αμαρτία που να μην κρύβει μέσα της εγωισμό, αλλά και η αιτία όλων των παραπτωμάτων, αφού από αυτόν γεννιούνται όλα τα άλλα πάθη, με πρώτα το πάθος της φιλιδονίας, της φιλοδοξίας και της φιλαργυρίας. Ο άνθρωπος που εμένει στον εγωισμό του δεν μπορεί να γίνει ποτέ ούτε φιλόθεος, ούτε φιλάγιος, ούτε φιλάνθρωπος, αλλά παραμένει πάντα φύλαυτος, δηλαδή φίλος του εαυτού του. Ο Χριστός στο Ευαγγέλιο, για να μας προστατεύσει από αυτό το δαιμονικό πάθος, μας διδάσκει να αποβάλουμε από μέσα, από την ψυχή μας, την υπερβολική αγάπη για τον εαυτό μας. Τι μας λέει ο Χριστός στο Ευαγγέλιο? Αυτός ο οποίος θα αγαπήσει τη ζωή του, δηλαδή τον εαυτόν του, την καλοπέρασή του, θα χάσει την αιώνια ζωή. Ενώ αυτός που συνειδητά αρνείται τον εαυτόν του, δηλαδή τη ζωή του, θα κερδίσει τον παράδεισο. Τον παράδεισο που μας υποσχέθηκε ο Χριστός μας. Αυτό σήμερα μπορεί να ακούγεται λίγο παράξενο. Όμως ο λόγος του Χριστού χθες και σήμερα και αυτός του αιώνας. Ο Χριστός μας ομιλεί για την αρρωστημένη αγάπη που έχουμε για τον εαυτόν μας, η οποία τελικά μας σκοτώνει, γιατί μας οδηγεί στην πνευματική καταστροφή. Όταν όμως κανείς κάνει την υπέρβαση και βγει από το εγώ του, βγαίνει από την φυλακή του και ελευθερώνεται. Η ψυχή μας είναι φτιαγμένη από τον Θεό να αγαπά πρώτα εκείνον, τον Θεό δηλαδή, και τον άνθρωπο. Ποια είναι η πρώτη εντολή που έδωσε ο Θεός? Αγαπήσεις Κύριον τον Θεόν σου, εξ όλησης ψυχής, εξ όλησης καρδίας, εξ όλησης ισχύος και εξ όλησης διανοίας. Και στη συνέχεια αγαπήσεις τον πλησίον σου ως εαυτόν. Εν ταύτες τες δυσί εντολές, όλος ο νόμος και οι προφήτε κρέμονται. Όσο άνθρωπος όμως δεν κινείται προς αυτή την κατεύθυνση, αλλά μένει και ασχολείται συνέχεια με τον εαυτόν του, αρρωσταίνει. Αρρωσταίνει ψυχικά. Και τότε προκύπτουν όλα αυτά τα ψυχολογικά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο σημερινός άνθρωπος και βασανίζουν την ψυχή του. Γι' αυτό και ο μακαριστός Άγιος Γέρον Παΐσιος ο Αγιορείτης έλεγε: «Ο εγωισμός οδηγεί στη λύπη, όχι την καταθεολύπη που οδηγεί στη μετάνοια και τη συντριβή, αλλά την κοσμική λύπη που οδηγεί στην κατάθλιψη». Ο διάβολος, ο οποίος είναι μνησίκακος και χαίρεται να βασανίζει τον άνθρωπο, χαίρεται να το βλέπει να λυπάται, να βασανίζεται, να ταλαιπωρείται, να υποφέρει. Επίσης και ο μακαριστός Άγιος Γέρον Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης έλεγε ακριβώς τα ίδια. Κύρια αιτία της κατάθλιψης είναι ο μεγάλος εγωισμός που έχουμε μέσα στην ψυχή μας. Τι είναι όμως ο εγωισμός και πώς εκδηλώνεται? Καταρχάς πρέπει να πούμε πως όλοι οι άνθρωποι, αφού είμαστε απόγονοι του Αδάμ και της Εύας, έχουμε κληρονομήσει τον εγωισμό. Ο εγωισμός που ενδυνάμει υπάρχει μέσα μας αυξάνεται και γιγαντώνεται με την ανατροφή που παίρνουμε από τους γονείς μας. Γι' αυτό και εμείς οι γονείς που έχουμε παιδιά και έχουμε την ευθύνη να τα διαπαιδαγωγήσουμε, πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ. Τα πολλά μπράβο, οι πολλοί έπαινοι για υπαρκτά ή ανύπαρκτα προσόντα
δεν βοηθούν τα παιδιά μας. Το αντίθετο, όχι δεν τα βοηθούν, αλλά τα οδηγούν προς την καταστροφή, αφού καλλιεργούν μέσα τους έναν υπέρμετρο εγωισμό. Πώς θα βγουν αυτά τα παιδιά αύριο στην κοινωνία? Πώς θα αντιμετωπίσουν τη ζωή? Αυτά τα παιδιά με αυτόν τον εγωισμό θα έχουν δυστυχώς πάρα πολλές δυσκολίες προσαρμογής. Πάμε όμως να δούμε και τι είναι ο εγωισμός. Ο εγωισμός είναι η επιθυμία του ανθρώπου να τα θέλει όλα δικά του. Κατά το Μέγα Βασίλειο, ο εγωισμός είναι ένα ζευγάρι ξυλοπόδαρα που κάνουν τον άνθρωπο ψηλό, χωρίς όμως ποτέ να τον κάνουν μεγάλο. Ο εγωιστής έχει υπερβολική αγάπη για τον εαυτόν του και καθόλου αγάπη για τον συνάνθρωπό του. Εκμεταλλεύεται τους πάντες, χρησιμοποιεί τους πάντες, θέλει όλοι να τον υπηρετούν. Όλοι θέλει να σκέπτονται και να επιθυμούν ό,τι επιθυμεί αυτός. Να μην του φέρνει κανείς αντίρρηση, διότι πάντοτε θεωρεί ότι έχει δίκαιο και ποτέ δεν κάνει λάθος. Πάντοτε θέλει να έχει τον πρώτο λόγο για κάθε θέμα. Να έχει πάντοτε τη δική του γνώμη και να την επιβάλλει. Και όλοι οι άλλοι να τον ακούν με προσοχή. Θέλει άνθρωποι να τον επιβραβεύουν, να το θεωρούν ξεχωριστό. Θεωρεί τον εαυτόν του αλάθητο. Και βέβαια επιδιώκει πάντοτε να γίνεται το δικό του. Αν δεν γίνει το δικό του, τότε αυτός ο άνθρωπος θυμώνει, νευριάζει, εκρήγνεται. Έχει και άλλα χαρακτηριστικά ο εγωιστής, αλλά εγώ θα εμείνω και στο τελευταίο που έχει να κάνει με την πνευματική μας σχέση με το Θεό. Ο εγωιστής χρησιμοποιεί ακόμη και τον Θεό. Χρησιμοποιεί ακόμη και την Εκκλησία. Πολλές φορές πηγαίνει στην Εκκλησία για να αυτοπροβάλλει τον εαυτόν του, να κάνει τον καλό χριστιανό, να κάνει ό,τι προσεύχεται, να κάνει ό,τι αγωνίζεται για να του πουν οι άνθρωποι τα μπράβο και να του δώσουν συγχαρητήρια, ό,τι ακριβώς έκανε ο Φαρισαίος στο Ευαγγέλιο. Πήγαινε στην Εκκλησία για το εγώ του, για την αυτοπροβολή του, για το Φαρισαίο. Ο Θεός υπάρχει για να ακούει τις αρετές του και τα προσόντα του και τα χαρίσματα. Και ικανοποιείται ο εγωιστής και ο υπερήφανος να δαγκώνει και να καταδικάζει τους συνανθρώπους του. Γι' αυτό η Εκκλησία μας λέγει ότι ο εγωισμός είναι το χειρότερο πάθος. Είναι πάρα πολύ μεγάλο κακό ο εγωισμός. Γι' αυτό και πάλι ο μακαριστός γέρον ο Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης ονόμαζε τον εγωισμό και έλεγε ότι ο εγωισμός είναι γενικό επιτελείο όλων των παθών. Η υπερηφάνεια, έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, ο εγωισμός, η καινοδοξία, εκτός από την έπαρση που είναι δαιμονική, είναι το ίδιο πάθος με πάρα πολύ μικρές διαφορές. Ο εγωιστής είναι το αναρχικό παιδί της υπερηφάνειας. Δεν το βάζει κάτω με τίποτα. Επιμένει. Όπως όμως τα δέντρα που δεν λυγίζουν σπάζουν τελικά από τον αέρα, έτσι και ο άνθρωπος ο εγωιστής, επειδή δεν κάμπτεται, επειδή λίγο δεν υποχωρεί, σπάζει τελικά τα μούτρα του και καταστρέφεται μέσα στην πνευματική καταστροφή. Για να δούμε πόσο μεγάλο κακό κάνει ο εγωισμός, καλό είναι να θυμηθούμε δύο ιστορίες, η μια από τα πολύ παλιά χρόνια της Παλαιάς Διαθήκης και η άλλη στα νεότερα χρόνια πιο πρόσφατη. Στην Παλαιά Διαθήκη αναφέρεται πως οι άνθρωποι από έπαρση και εγωισμό θέλησαν να φτιάξουν έναν πύργο, τον πύργο της Βαβέλ, να τον κάνουν τόσο ψηλό που να φτάνει η κορυφή του στον ουρανό, ώστε να μείνουν ονομαστοί μέσα στους αιώνες. Φαντάστηκαν αυτοί οι άνθρωποι με το φτωχό τους μυαλό και τον πολύ τους εγωισμό ότι θα έφταναν στη δόξα των Θεών
Και γνωρίζουμε βέβαια και τη συνέχεια. Για αυτή τους τη μεγάλη αμαρτία ο Θεός τους τιμώρησε, τους μπέρδεψε τις γλώσσες, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να συνονοηθούν και κατά αυτόν τον τρόπο να ταπεινωθούν και να συνετιστούν. Το πιο πρόσφατο παράδειγμα αλαζονίας και εγωισμού είναι με το γνωστό πλοίο του Τιτανικού. Όλοι έχουμε ακούσει για αυτό το μεγάλο πλοίο, το οποίο ήταν, όπως έλεγαν και οι κατασκευαστές του, αβύθιστο. Προσέξτε το αυτό. Όταν ξεκίνησε στο πρώτο ταξίδι, μια κυρία ρώτησε τον καπετάνιο αν πραγματικά αυτό το πλοίο είναι αβύθιστο. Και ξέρετε τι απήντησε ο καπετάνιος? Το πλοίο αυτό δεν μπορεί να το βυθίσει ούτε ο ίδιος ο Θεός. Στο πρώτο του και παρθενικό του ταξίδι βυθίστηκε. Από τι? Από ένα παγόβουνο. Ούτε τρικυμία χρειάστηκε, ούτε θύελα, ούτε θαλασσοταραχή, ούτε κακοκαιρία. Αλλά ένα παγόβουνο ήταν η αιτία να οδηγήσει στον πυθμένα της θάλασσας αυτό το πλοίο που ήταν τόσο ισχυρό και τόσο δυνατό κατά την αντίληψη των κατασκευαστών του, και το θεωρούσαν αβύθιστο. Βλέπουμε λοιπόν πόσο κακό κάνει η έπαρση, πόσο κακό πράγμα είναι ο εγωισμός, είναι καταστρεφτικό πάθος, διότι τραβάει τη χάρη του Θεού και τον απογυμνώνει τον άνθρωπο και μένει έρμεο στα χέρια του διαβόλου. Γι' αυτό και ο Χριστός μας λέει στο Ευαγγέλιο: «Υπερηφάνους αντιτάσσεται ο Θεός». Δεν τους θέλει τους υπερήφανους ο Θεός. Τους απεχθάνεται, τους αποστρέφεται. Γιατί? Γιατί ο εγωισμός κρύβει μέσα δαιμονική έπαρση. Πάθος που κατεξοχήν το είχε ο διάβολος και το έβαλε και στον Αδάμ και στην Εύα και τους έβγαλε από τον Παράδεισο. Και με τον ίδιο τρόπο μάχεται να διώξει μακριά από τον Θεό τον κάθε άνθρωπο. Τι ήταν ο διάβολος? Άγγελος φωτός, υπηρετούσε τον θρόνο του Θεού. Από αυτό το πάθος του εγωισμού εξέπεσε από την αρχική του αποστολή και έγινε δαίμονας και αντιστρατεύεται το έργο του Θεού. Να μας φυλάει ο Θεός, διότι είπαμε αυτό το πάθος κατέστρεψε ολόκληρο τάγμα αγγέλων. Πόσο μάλλον που εμείς είμαστε οι άνθρωποι αδύναμοι, πόσο μάλλον μπορεί να μας οδηγήσει και εμάς στην καταστροφή. Ο Θεός να μας φυλάει. Όταν όμως αγωνιζόμαστε και παλεύουμε καθημέραν να είμαστε και να ζούμε μέσα στη χάρη του Θεού, τότε ο Θεός δεν επιτρέπει. Γιατί βλέπει την προσπάθεια και τον αγώνα του ανθρώπου. Oh.
Συνεχίζοντας το δεύτερο μέρος της εκπομπής, το θέμα του εγωισμού, βλέπουμε ότι από αυτό το πάθος πολεμούνται πάρα πολύ και οι πνευματικοί άνθρωποι και ιδιαιτέρως οι άνθρωποι της Εκκλησίας. Όταν ο διάβολος δεν μπορεί να μας ρίξει στην αμαρτία κατευθείαν, μας πολεμά τότε δια της πλαγίας οδού. Μας φουσκώνει τα μυαλά με δεξιούς λογισμούς υπερηφανίας για να μας οδηγήσει στην πτώση και δια της πτώσης στην καταστροφή. Μας βάζει στο μυαλό την ιδέα ότι έχουμε προχωρήσει πολύ στα πνευματικά, στην αρετή, στην αγιότητα. Μας λέει λοιπόν ο διάβολος με πονηριά, πρόσεξε, εσύ δεν είσαι σαν τους άλλους. Εσύ δεν είσαι ούτε βλάστημος, ούτε ανήθικος. Πηγαίνεις στην εκκλησία, νηστεύεις, κοινωνείς, προσεύχεσαι, εξομολογείσαι, κάνεις ελεημοσύνες και γενικά ξεχωρίζεις από τους άλλους ανθρώπους. Και όταν ο άνθρωπος τα πιστεύσει όλα αυτά, αρχίζει να συγκρίνει τον εαυτό του με τους συνανθρώπους του και να βγάζει τον εαυτό του καλύτερο, να θεωρεί τον εαυτό του ανώτερο. Αντί να βλέπει ο άνθρωπος το εσωτερικό της ψυχής του και να κάνει ενδοσκόπηση και να βλέπει τα τραύματα της δικής του ψυχής, τι κάνει? Αποστρέφεται τον εαυτό του και βλέπει τα ελαττώματα των συνανθρώπων του και τους κατακρίνει και τους κρίνει και πολλές φορές και τους συκοφαντεί. Στην καλωστημένη αυτή παγίδα πιάνονται πάρα πολλοί χριστιανοί και αποκτούν το φαρισαϊκό φρόνημα ότι ουκ ημί ως περιλείπει των ανθρώπων, αλλά εγώ είμαι καλός, αναπαύω το Θεό, πάω στην εκκλησία, αγωνίζομαι, άρα ο Χριστός χαίρεται από την ζωή μου. Για να μην πέσουμε σε αυτήν την καλωστημένη παγίδα του διαβόλου, οι Άγιοι Πατέρες Εκκλησίας μας συμβουλεύουν να διώχνουμε μακριά αυτές τις σκέψεις από το μυαλό μας. Θέλουμε να συγκρίνουμε τον εαυτό μας με κάποιον? Ας το κάνουμε με τον Άγιο Θεό. Να συγκρίνουμε τον εαυτό μας με τον Θεό και τότε θα δούμε τη βρωμιά μας. Τότε θα δούμε την κατάντια μας. Τότε θα δούμε την αθλειότητά μας. Κάποιος τώρα μπορεί να αναρωτηθεί και να πει, τόση ώρα ο Πάτερ μας λέει μονίμως αρνητικά πράγματα για τον εγωισμό. Δεν έχει κανένα καλό στοιχείο ο εγωισμός? Γιατί ο εγωισμός να θεωρείται τόσο κακό, αφού γνωρίζουμε ότι έχει και κάποια καλά στοιχεία? Να πούμε ένα παράδειγμα. Από τον εγωισμό γεννιέται η αυτοπεποίθηση. Και γνωρίζουμε ότι ο άνθρωπος χωρίς αυτοπεποίθηση δεν μπορεί να προχωρήσει στη ζωή του. Αυτό είναι αλήθεια. Ο άνθρωπος χωρίς την αυτοπεποίθηση δεν μπορεί να πετύχει στόχους στη ζωή του. Γιατί έχει κομμένα τα φτερά του. Αλλά για ποια αυτοπεποίθηση μιλάμε? Όχι την εγωιστική που πηγάζει από την εμπιστοσύνη στο εγώ μας, αλλά την αυτοπεποίθηση που πηγάζει από την πίστη που έχουμε στον αληθινό Θεό. Γι' αυτό το θέμα ο Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης είχε πει, πουθενά μέσα στο Ευαγγέλιο δεν λέει να πιστεύω στον εγωισμό μου. Το αντίθετο μας λέει το Ευαγγέλιο, να πιστεύουμε ακλόνητα στον Θεό. Γιατί μόνο ο Θεός μπορεί να μας βοηθήσει και να μας θεραπεύσει από τα πάθη τα οποία έχουμε και βασανίζουν την ψυχή μας. Οι άνθρωποι όμως σήμερα το κάνουν ακριβώς ανάποδα. Όχι, σου λέει, εγώ θα πιστεύω στον εαυτό μου, γιατί ο άνθρωπος έχει δυνάμεις και πρέπει να καλλιεργεί τον εγωισμό του. Πόσες φορές το ακούμε, για ένα εγώ ζω, για μια αξιοπρέπεια. Το να πιστεύει όμως κανείς στον εγωισμό του και να μην πιστεύει στην δύναμη του Θεού, μας λέει και πάλι ο Άγιος Παΐσιος, αυτός ο άνθρωπος πλανάται, διότι δια του εγωισμού οδηγείται στην καταστροφή που είναι δαιμονική. Δεν είναι κακό κάποιος άνθρωπος να έχει βάλει στόχους στη ζωή του, να σπουδάσει, να κάνει μια επιχείρηση, να φτιάξει μια οικογένεια, πιστεύοντας όμως πρωτίστως τον Θεό, με τη βοήθεια του Θεού. Εγωιστικό και δαιμονικό είναι να στηρίζεται ο άνθρωπος στις δικές του δυνάμεις,
χωρίς να αναγνωρίζει τη βοήθεια του Θεού στη ζωή του. Να πω ένα παράδειγμα. Δεν ξέρω πόσοι έχετε παραβρεθεί σε μία κουρά μοναχού. Εκεί λοιπόν ο γέροντας, όταν κήρυ τον μοναχό, τον ρωτάει πάρα πολύ δύσκολα πράγματα. Του λέγει λοιπόν ο γέροντας, θα παραμείνεις στην άσκηση σε όλη σου τη ζωή, στην υπακοή, στην ακτιμοσύνη, μέχρι την τελευταία σου πνοή. Και ο μοναχός απαντά, ναι, του Κυρίου συνεργούντος, δηλαδή με την βοήθεια του Θεού. Έτσι αυτός ο πολύ δύσκολος πνευματικός αγώνας δεν πετυχαίνεται με τις δυνάμεις του ανθρώπου, αλλά πετυχαίνεται με τη χάρη και το έλεος του Θεού, χωρίς όμως να καταργείται η ελευθερία του ανθρώπου. Η αυτοπεποίθηση είναι η κινητήρια δύναμη της ψυχής. Και ο άνθρωπος δίχως αυτοπεποίθηση δεν μπορεί να πετύχει στόχους, δεν μπορεί να προκόψει. Να πω ένα δεύτερο παράδειγμα. Ο μαθητής αγωνίζεται σε όλη του τη μαθητική ζωή να πετύχει ένα στόχο. Ποιος είναι αυτός ο στόχος? Μα φυσικά να δώσει εξετάσεις και να πετύχει και να μπει στο πανεπιστήμιο. Αυτό θα το πετύχει με τις δικές του δυνάμεις? Βεβαίως θα το πετύχει και με τις δικές του δυνάμεις, διότι ο μαθητής πρέπει να διαβάσει, πρέπει να αγωνιστεί, πρέπει να εργαστεί, αλλά ελπίζοντας στη δύναμη και στη βοήθεια του Θεού. Τότε ο εγωισμός αυτός δεν είναι κακός, δεν είναι καταστρεφτικός. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι είμαστε, ότι έχουμε, ό,τι πετυχαίνουμε στη ζωή μας γίνεται με τη βοήθεια του Θεού. Ενώ το αντίθετο, αν ο μαθητής, παραδείγματος χάρη, δεν έχει όραμα, δεν διαβάζει, αδιαφορεί για το μέλλον του, τότε αυτός ο μαθητής καλλιεργεί μέσα του την ιτοπάθεια, που είναι μια αρρωστημένη ταπείνωση, που καταστρέφει τον άνθρωπο. Και ο Θεός δεν θέλει ο άνθρωπος να είναι ιτοπαθής. Ο Θεός δεν μας θέλει αποτυχημένους. Δεν μας θέλει τεμπέληδες, αλλά μας θέλει δυνατούς. Γιατί μας έβαλε μέσα μας πνεύμα δυνάμεως, ώστε με τη δική του δύναμη να μπορούμε να πετυχαίνουμε πράγματα στη ζωή μας. Να μην απελπιζόμαστε ποτέ. Μπορεί κάτι μόνος μου να μην μπορώ να το πετύχω ανθρωπίνως. Με τη βοήθεια του Θεού όμως μπορεί και να τα καταφέρω. Τι μας λέει ο Χριστός? Πάντα δυνατά το πιστεύοντι. Και κάτι άλλο μας λέει πάλι ο Χριστός στο Ευαγγέλιο. Τα αδύνατα παρά της ανθρώπης, δυνατά στον Θεό εστί. Είδαμε λοιπόν πως ο εγωισμός είναι η χειρότερη αρρώστια της ψυχής. Και είναι αρρώστια αφού αχρηστεύει τον άνθρωπο και τον γεμίζει με φιλαυτία και έπαρση, που είπαμε ότι αυτά τα πάθη είναι δαιμονικά. Τον κάνει επικίνδυνο και άμυαλο. Του σκοτεινιάζει το νου και την καρδιά και δεν μπορεί να δει, ούτε να ακούσει, ούτε να αντιληφθεί, ούτε να συναισθανθεί την τρομερή άρρωστη κατάσταση της ψυχής του. Αυτά είναι τα κύρια συμπτώματα της αρρώστιας του εγωισμού και της έπαρσης. Η κατάληξη, αν δεν αντιμετωπιστεί αυτό το πάθος γρήγορα, σκοτώνει. Νικάει τον άνθρωπο και τον σκοτώνει πνευματικά. Πρέπει ο άνθρωπος κατά τη διάρκεια της ζωής του να αγωνιστεί εις Χριστόν και να νικήσει αυτό το πάθος και να το σκοτώσει. Και πώς μπορεί ο άνθρωπος να σκοτώσει αυτό το φοβερό πάθος του εγωισμού? Υπάρχει κάποιο όπλο? Ναι. Το όπλο του χριστιανού είναι ο Σταυρός του Χριστού. Ο Χριστός μας καλεί όλους τους χριστιανούς να συσταυρωθούμε μαζί Του. Δηλαδή τι? Να σταυρώσουμε τα πάθη μας, τα λάθη μας, τις πτώσεις μας, τις αδυναμίες μας και όλα τα ελαττώματά μας. Πού να τα σταυρώσουμε? Επάνω στο Σταυρό Του. Γι' αυτό τα χέρια του Χριστού ακόμα είναι ανοιχτά πάνω στον Σταυρό. Γιατί θέλει να πάρει όλες τις αμαρτίες των ανθρώπων και να μας καθαρίσει και να μας ανακαινήσει και να μας αγιάσει.
Αυτό θέλει ο Χριστός. Θέλει να μας βοηθήσει για να μας οδηγήσει στη σωτηρία και τον αγιασμό. Γι' αυτό η Εκκλησία μας προβάλλει συνεχώς το Σταυρό του Χριστού, για να μας θυμίσει ότι η ζωή του χριστιανού έχει σταυρό και δοκιμασία, αλλά για να μας θυμίσει ότι πάνω σε αυτόν τον Σταυρό του Χριστού πρέπει να σταυρώσουμε όλα μας τα πάθη. Και τότε ο άνθρωπος συναναστένεται μαζί με τον Χριστό. Τελειώνοντας, αγαπητοί μου, τη σημερινή εκπομπή, θα κλείσω με τα λόγια κάποιου Αγίου Γέροντας που έλεγε για τον εγωισμό. Αν ο άνθρωπος έλεγε στηριχθεί στις δικές του δυνάμεις, στις δύσκολες στιγμές της ζωής του, δεν θα μπορέσει να σηκωθεί, γιατί θα είναι μόνος του. Αν από την άλλη πλευρά στηριχθεί στους ανθρώπους, πάλι δεν θα είναι αρκετή η βοήθειά τους. Αν όμως ο άνθρωπος στηριχθεί στον Θεό, θα ξεπεράσει κάθε δοκιμασία, κάθε πειρασμό, κάθε δυσκολία. Γιατί με τον Χριστό γινόμαστε δυνατοί, γιατί ο Χριστός είναι δίπλα μας πάντοτε και μας στηρίζει και μας υποσχέθηκε ότι θα είναι δίπλα μας όταν θα σηκώνουμε το σταυρό μας. Όπως εκείνος δέχθηκε την βοήθεια από κάποιον άνθρωπο ονόματι Κυρηναίο και τον βοήθησε να σηκώσει το δικό του σταυρό μέχρι το Γολγοθά, έτσι και ο Χριστός έρχεται και μας βοηθά στο δικό μας σταυρό και βάζει τους θεϊκούς του ώμους και μας βοηθάει να σηκώσουμε το σταυρό μας και να ανεβούμε στο Γολγοθά μας. Αγαπητοί μου αδελφοί, ο Χριστός πάντα θέλων σωθήνε και εις επίγνωση την αληθεία ελθεί. Ο Χριστός όλους μας αγαπά και όλους θέλει να μας σώσει. Εμείς δεν ξέρω αν θέλουμε να σωθούμε. Αν ποθούμε τη σωτηρία μας, αν νοιαζόμαστε για την αιώνια ζωή, ή περισσότερο μας κερδίζει αυτός ο κόσμος με τα υλικά αγαθά. Αν λοιπόν θέλουμε να ζήσουμε εις Χριστόν, πρέπει να σταυρωθούμε εις Χριστόν για να μπορέσουμε να συναναστηθούμε μαζί με τον Χριστό. Αμήν.